Λοιπόν, γεια σας παιδάκια. Αυτή εδώ είναι η επόμενη άσκηση που θέλω να κάνουμε. Σε αυτή την άσκηση βέβαια θα σας ζητήσω να κάνουμε κάποια πράγματα καινούρια, τα οποία δεν έχουμε ξαναπεί. Θα σας θα δείξω εγώ πώς γίνεται και όποιος μπορεί να τα καταφέρει θα είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα έχουμε ανοίξει το κείμενο αυτό εδώ με τον κειμενογράφο, με το Microsoft Word. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Microsoft Word. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε, λέει, το πρώτο βήμα είναι να πληκτρολογήσουμε. Το πρώτο βήμα είναι να πληκτρολογήσουμε το παρακάτω κείμενο. Θα γράψετε λοιπόν εσείς το παρακάτω κείμενο. Ένα. Το δεύτερο βήμα είναι, παιδιά, να μπορέσουμε να επιλέξουμε το κείμενο όλο. Τι εννοεί να επιλέξουμε όλο το κείμενο? Βλέπετε που εγώ αυτή τη στιγμή κάπως έχω καταφέρει και έχω κάνει με ένα αχνό μπλε τη γραμμή. Αυτό λοιπόν ονομάζεται επιλογή. Αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει αυτό το κομμάτι του κειμένου και τώρα ο κειμενογράφος περιμένει να του πω τι θα κάνει σε αυτό το κομμάτι του κειμένου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας δούμε τι λέει η άσκηση. Είπαμε επιλέξτε το κείμενο όλο ή μαρκάρετε αλλιώς. Επιλέξτε ή μαρκάρετε το κείμενο όλο. Αυτό είναι το κείμενό μου. Πώς θα το μαρκάρω ή θα το επιλέξω? Θα πάω έξω από τα περιθώρια που γράφω και θα πατήσω διπλό κλικ. Κλικ, κλικ. Και τώρα βλέπετε ότι όλο έγινε με αχνό μπλε. Αυτή λοιπόν τη στιγμή το κείμενό μου έχει μαρκαριστεί. Το έχω επιλέξει. Το επόμενο που μου ζητάει είναι να εφαρμόσω γραμματοσειρά Comic Sans. Βλέπετε, γραμματοσειρά Comic Sans. Τι είναι αυτό? Ο υπολογιστής μπορεί να γράψει με κάποιους συγκεκριμένους γραφικούς χαρακτήρες. Όπως γράφουμε και εμείς. Ο κάθε ένας με το δικό του γραφικό χαρακτήρα. Ο κάθε γραφικός χαρακτήρας έχει και ένα όνομα. Το όνομα του συγκεκριμένου γραφικού χαρακτήρα ονομάζεται Comic Sans. Πού θα το βρω εγώ για να το βάλω? Θα πάω λοιπόν εδώ πάνω στα εργαλεία μου. Και εδώ βλέπουμε που λέει εδώ τη συγκεκριμένη στιγμή λέει καλύμπρι. Όταν βάζω το βελάκι μου πάνω εκεί, από κάτω μου λέει γραμματοσειρά. Και αλλαγή της γραμματοσειράς. Είμαστε στο σωστό σημείο. Θα πάω δίπλα στο βελάκι, θα πατήσω ένα κλικ στο βελάκι και θα με εμφανίσει όλους τους γραφικούς χαρακτήρες, όλες τις γραμματοσειρές που έχει το Microsoft Word. Εμένα μου ζητάει την Comic Sans. Είναι με αλφαβητική σειρά οι γραφικοί χαρακτήρες. Άρα παιδάκια, αν κατέβω εδώ στο C, να το Comic Sans. Και βλέπουμε από πίσω, κάθε φορά που αλλάζω εγώ με το βελάκι μου γραφικό χαρακτήρα, από πίσω αλλάζει και ο γραφικός χαρακτήρας στο κείμενο. Στο κείμενο που έχω όμως μαρκάρει. Πατάμε λοιπόν Comic Sans. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι της άσκησης είναι να μου πει, μου λέει μάλλον, να το κάνω μέγεθος 14. Τα γράμματα πρέπει να ξέρουμε, σας το έχω δείξει νομίζω και στην τάξη, ότι αλλάζουν και μέγεθος. Μπορώ να τα κάνω μεγαλύτερα ή μικρότερα. Πώς θα το κάνω αυτό? Αφού τα έχω επιλέξει, εδώ τα έχω επιλέξει αυτό που θέλω το κείμενο, το έχω επιλέξει όλο, θα πάω στο συγκεκριμένο σημείο που σας δείχνω με το ποντίκι που έχει ένα 18, έχει έναν αριθμό, μπορεί σε εσάς να έχει 14, να έχει 12. Θα πάμε λοιπόν και εκεί θα πατήσουμε και θα δούμε βέβαια τι λέει μέγεθος γραμματοσειράς, θα πατήσουμε το κλικ. Εδώ μου βγαίνουν λοιπόν αριθμοί. Εάν εγώ επιλέξω το 10, βλέπετε μικραίνουν. Εάν επιλέξω το 48, μεγαλώνουν. Εάν επιλέξω το 14 που θέλει άσκηση, γίνεται αυτό που ακριβώς μου ζητάει. Γίνεται ένα μέγεθος το οποίο θέλω. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, είπαμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενο. Το δεύτερο βήμα είναι να επιλέξουμε το κείμενο, πώς είπαμε, με διπλό κλικ έξω από τα περιθώρια, κλικ κλικ, και να εφαρμόσουμε την γραμματοσειρά Comic Sans από εδώ, από το συγκεκριμένο σημείο, με μέγεθος 14, εδώ δίπλα. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο κομμάτι της άσκησης.